Το πρόβλημα υγείας που την ταλαιπωρεί εδώ και χρόνια, η Αναστασία Χριστοδούλου, γνωστή κυρίως με το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο Σούλη Σαμπάχ, κυριάρχησε για πολλά χρόνια στα θέατρα και στον κινηματογράφο. Τη δεκαετία του 1950 ήρθε στην Αθήνα και άρχισε να τραγουδάει στο γνωστό κοσμικό κέντρο Τζάκι, ενώ έκανε την πρώτη της κινηματογραφική εμφάνιση στην ταινία Λατέρνα Φτώχεια και Φιλότιμο μαζί με τους Βασίλη Αυλονίτη, Μίμη Φωτόπουλο και Τζένι Καρέζη. Advertisement, σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας Εσπρέσο, η Σούλη Σαμπά βιώνει το δικό της δράμα στο αρχοντικό σπίτι της στην Πανόρμου, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Τα προβλήματα υγείας για την ηθοποιό ξεκίνησαν πριν από 3 χρόνια, όταν το αυτοάνοσο νόσημα της ψωρίασης που την ταλαιπωρούσε από παλιά επέστρεψε για να την ταλαιπωρήσει ξανά. Δυστυχώς, η Σούλη ζει πλέον καθυλωμένη στο κρεβάτι, χωρίς να έχει επαφή με το περιβάλλον. Αυτό συμβαίνει εδώ και έναν χρόνο περίπου, αποκάλυψε στην εφημερίδα Άνθρωπος που επισκέπτεται κατά διαστήματα τη μεγάλη πρωταγωνίστρια. Η ίδια δεν έχει κανέναν συγγενή κοντά της, ενώ στο πλευρό της βρίσκεται μόνο η οικονόμος της που τη φροντίζει εδώ και πολλά χρόνια. Μάλιστα, λόγω της πανδημίας και υπό το φόβο της διασποράς του κορονοϊού οι φίλοι της.